Παρόντες, Δημοτική Σύμβουλη, Θεοδωράκης Διαμαντής, Βιδάλης Νικόλαος, Λάσκαρης Δημήτριος, Μαμάη Ανδρονίκη, Ψωμάς Γεώργιος, Μπάλας Ελευθέριος, Τσατσομύρου Αθηνάς, Κόρδος Ιάκωβος, Βάμβουκας Εμμανουήλ, Τινιακός Δημήτριος, Βασιλοπούλου Μητέλη Μαρία, Καπάκης Ιωάννης. Πρόεδρε Κοινοτήτων, Τρανάκος Γιώργος, Τοπική Κοινότητα Κορθίου. Να ενημερώσω το σώμα ότι η κυρία Πολίτου αποσιάζει δικαιολογημένα γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μετακίνησή της στην Πολωνία και ο κύριος Μπουραζέλης έχει αποστείλει ένα μήνυμα ότι σοβαρό προσωπικό του πρόβλημα τον υποχρεώνει να είναι εκτός άνω. Είναι η αιτία που δεν μπορώ να βρίσκω στην Ελλάδα. Γιατί η κυρία Πολίτου δεν είναι παρούσα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή της στην Πολωνία. Από την Πολωνία. Είναι στην Πολωνία, δεν είναι στην Πολωνία. Είναι στην Πολωνία, δηλαδή είναι για αποστολή του Ξαποστολή του Ξαποστολή. Είναι σε αποστολή του Ξαποστολή του Ξαποστολή. Το πρώτο λοιπόν εκτός συνεργασίας είναι αφορά την κυρία Λονίκη Μαμάη. Επειδή στο ληξιαρχείο Ιδρού σας έχει οριστεί ως δεύτερος κρίσης του ληξιαρχείου η αντιδήμανος κυρία Λονίκη Μαμάη, θα πρέπει να παρακολουθήσει τη σχετική ημερίδα στις 15/12/2017 στην Αθήνα και θα πρέπει να μπει σαν θέμα σήμερα, προτείνουμε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της μετακίνησης και την ψήφιση της σχετικής δαπάνης από τον κωδικό μετακίνησης των ηρετών στο εσωτερικό. Το ποσό της μετακίνησης είναι 118 ευρώ. Το κατεπίβο στήσατε στο ότι αυτή η ημερίδα είναι στις 15/12/2017 και δεν γνωρίζω αν μέχρι τότε θα έχουμε κάνει άλλο συμβούλιο. Παρακαλώ το σώμα να κρίνει καταρχήν αν θεωρεί το θέμα κατεπίβο. Το δημοτολόγιο είναι τόσο περίπλοκο, ώστε σε μία μέρα κανείς δεν μπορεί να μάθει τίποτα, γιατί είναι ιδιαίτερο, ειδικό και περίπλοκο. Και θεωρώ ότι ούτε κατεπίβον είναι, γιατί ή πάει ή δεν πάει, ό,τι της δίνουν θα υπογράφει. Δεν μπορεί να μάθει τίποτα σε μία μέρα και θεωρώ ότι ούτε κατεπίγον είναι ούτε υπάρχει λόγος να πάει. Ναι, σε μία μέρα να μάθει στο δημοτικό. Υποθέτω ότι αυτοί οι οποίοι την οργανώνουν. Σε καμία περίπτωση. Ένας που δεν ξέρει, ένας υπάλληλος να το κάνει, βεβαίως και θα πληρώνει. Αν πάμε εμείς που δεν ξέρουμε, δεν θα μάθουμε τίποτα. Πάντως μία μέρα είναι. Εντάξει, είναι η άποψή μου. Να ψηφίσει λίγο το σώμα αν θεωρεί κατεπίγον. Υπάρχει ψήφος αλληλεγγύη που λέει ότι θεωρεί κατεπίγον. Κυρία Βασιλοπούλου. Άρα λοιπόν με 11-1 εγκρίνεται το θέμα ως κατεπίγον. Και το επόμενο θέμα που επίσης το παίρνουμε σαν κατεπίγον αφορά την κυρία Τσατσομύρου. Προτείνω λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τη μετακίνηση τη Δημοτική Συμβούλου Αθηνά Τσατσομύρου από το κωδικό 0064-21-0001 για το ποσό των 358 ευρώ και να εγκρίνει τη μετακίνηση στην Νορβηγία όπου η ημερομηνία, η προθεσμία της επιλεξιμότητας δαπανών είναι 31/12/2017 και το κόστος μετακίνησης υπολογίζει 358 ευρώ και αρχίζει από 12 Δεκεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου. Το καταφύγιο της συνήθως δηλώστε ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση πρέπει να γίνει 12 Δεκεμβρίου και δεν έχουμε την δυνατότητα μάθημα. Στο σημείο αυτό ήρθε η κυρία Αθηνά. Καλώς ορίσατε. Μας λείπει. Να σας πω ότι αυτό το υποέργο, το ταξίδι, τα έξοδα μετακίνησης, δηλαδή τα εισιτήρια και η διαμονή μας είναι πληρωμένα. Θα πάω εγώ και η κυρία Παλιάρου, εγώ σαν υπεύθυνη πράξης. Είμαστε καλεσμένοι από τους Νορβηγούς, δεν πληρώνουμε όμως τη διατροφή μας. Είναι τρεις μέρες σε μια χώρα ακριβή. Οπότε, γνωρίζοντας όλοι ότι είμαι άμυστη τρία χρόνια τώρα, δεν μπορώ πλέον να βάζω και από την τσέπη μου. Δηλαδή, διεκδικώ το αυτονόητο. Μία αποζημίωση ημερήσια που παίρνουν όλοι. Αυτό. Και βγαίνουν 358 ευρώ. Σιγά το ποσό, σιγά. Εδώ η Πολωνία έκανε 550-350. Θέλω να ενημερώσω το σώμα. Και σαφώς θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι ένα ταξίδι αναψυχής, άσχετα αν θα μου αρέσει βέβαια να δω το Μπέργκεν. Αλλά πηγαίνουμε εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω τα πρακτικά σωστά. Το ποσό αυτό αφορά
την ημερήσια αποζημίωση. Δεν είναι έξω μετακλήσεις. Όχι, όχι, μετακλήσεις. Θα βάλω το ειστήριό μου. Από εδώ μέχρι την Αθήνα και την επιστροφή μου. Εντάξει, είναι 20 ευρώ κι αυτό. Άρα λοιπόν είναι μετακλήσεις, μετακλήσεις και ημερήσεις αποζημίωση. Θα αναλυθεί υποθέτως εγώ. Μας περιμένουν από ένα εργοστάσιο με γεωθερμίας που υποτίθεται ότι θα τους παρουσιάσω εκεί ακριβώς το πρόγραμμα όπως έχει εξελιχθεί στην Άνδρο, λέγοντάς ότι εδώ είμαστε, σας ευχαριστούμε εν ολίγης, εδώ είμαστε, βοηθήστε μας, ίσως κάνοντας κάτι σχετικά με τη γεωθερμία στην Άνδρο. Τώρα τι θα πετύχω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ, αλλά θα το προσπαθήσω. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος, άρα λοιπόν δίνεται ομόφωνα. Το δεύτερο είναι το σημερίσια διάταξης. Και παίρνουμε στα θέματα της σημερίσια διάταξης, διαγραφή μη νόμιμων δαπανών, θέμα πρώτο. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Αυτό το οποίο εμείς εγκρίνουμε σήμερα είναι η απόφαση 150/2017. Καλούμαστε να γίνουμε σήμερα. Είναι η απόφαση 150/2017 διαγραφή μη νόμιμων δαπανών από το Μητρό Δεσμεύσεων Δήμου Άνδρου. Όπως αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Που εγκρίνει τη διαγραφή του από το Μητρό Δεσμεύσεων του Δήμου Άνδρου για λογιστική τακτοποίηση των παρακάτω των μονοπωλίων λόγω μη νομιμότητας της δαπάνης, των παρακάτω πάλι διαφερόμενων δικαιούχων, οι οποίοι βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα. Ένα ρέντε πλάν δικάσιμο 3-9 Τρίτου 2018 στο Μονοπωλίο Δικείο Σύρου, δεύτερο Σοφία Πετρούση με δικάσιμο 9 Τρίτου 2018 στο Μονοπωλίο Δικείο Σύρου, τρίτον Ευάγγελο Κολίτσα, όπου υπάρχει, είναι με τη νέα οικονομία με λήψη της προθεσμίας του 16 Δευτέρου 18, στο Ευρωδικείο Άνδρου, και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παράδεισος 4, που είναι αναμονή αποφάσεων. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα τιμολόγια, που ζούμε θα είναι, τα τέσσερα περιπτώσεις. Αυτές λοιπόν τέσσερα περιπτώσεις καλούμεθα να εγκρίνουμε την διαγραφή από τον Μητρό Δεσμεύσεων του Δήμου Άνδρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί με το 91-11 78 του 2014, 63-28 του 2015, εγκλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και να μνημονεύονται μέσα και οι αποφάσεις των ελεκτικών συνεδρίων. Το έχουμε γράψει στο πρακτικό της οικονομικής. Ναι, όπως είναι ακόμα στην Οικονομική Επιτροπή. Να μνημονεύονται όλα. Να μνημονεύονται. Ναι, θα πάει όπως είναι απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Στην Οικονομική να φαίνονται οι εγκλήθηκοι αλλά και οι αποφάσεις. Γιατί εκτός των επίτροπων του Ελεκτικού Συνεδρίου, ο οποίος τα απέριψε ως μη νόμιμα, υπάρχει και το κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεκτικό Συνέδριο, να μνημονεύονται όλοι αυτοί οι αριθμοί στην απόφαση που θα πάρουμε. Να ρωτήσω εγώ πέρα. Παρακαλώ, δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να μου απαντήσει. Κύριε Βοσπαλάκη. Εντάξει, άρα την έχω δίπλα μου. Πού προέδρος δεν αναφέρεται πουθενά στην εισήγηση το λόγο της μη σύνομης διαδικασίας για αυτά. Τα τέσσερα τιμολόγια δηλαδή. Δεν βλέπω τι έγινε. Δηλαδή, ποιος... Υπάρχουν. Ποιος ευθύνεται, δεν ακούω. Υπάρχουν εδώ οι αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου γιατί τα απέριψε ως μη νόμιμα. Τα οποία δεν τα είχαμε εμείς αυτά. Όχι, τα ζήτησα επειδή έτυχε να κάνω τον πρόεδρο που έλεγε ο Δήμαρχος για να είμαι σίγουρη τι θα ψηφίσουμε. Και υπάρχουν και οι αποφάσεις του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου τα οποία μπορείς να τα πάρεις να τα μελετήσεις. Είναι μη νόμιμες, αιτιολογούνται πλήρως και δεν μπορούν να πληρωθούν. Γι' αυτό πρέπει για λογιστική τακτοποίηση να διαγραφούν από το Μητρό. Αν δικαστικά δικαιωθούν, θα επανέλθουν. Εδώ είναι οι αποφάσεις. Είναι τυπικό. Επανήλθε αυτό σαν θέμα, σας να θυμίσω το σώμα, ενός προηγούμενου θέματος που ήταν μη διαγραφή, μη νόμιμων και μη κανονικών, που ήταν τεράστιο κατάλογος. Και μετά από που ζήτησε το Συμβούλιο να γίνει νέος έλεγχος, κατέληξε η υπηρεσία σε αυτά τα τέσσερα τιμολόγια. Νομίζω όμως ότι εδώ δεν έχουμε τώρα αυτό κάτι. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος από αυτού. Όχι. Άρα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα της ημερής διάθεσης. Θέμα δεύτερο. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το έργο 2
προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών οχημάτων και βίδα συστήματος αρχικού εξοπλισμού για την τροποδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στην κοινότητα Άνδρου, στα πλαίσια υλοποίηση τη πράξη, επενδυτικέ παρεμβάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, απέργεια των νησί τη Άνδρου. Σα έχει μοιραστεί η εισήγηση στο θέμα αυτό. Εδώ αντικαθίσταται η κυρία Χαβιάνο Λαϊφαλιά, η οποία ήταν στις, στην Επιτροπή ως αρχικό μέλος, από την κυρία, κυρία Βαρμά Φιλιππία και από τα αναπληρωματικά μέλη, η κυρία Τούντα Μαρία, από την κυρία Στέλλα Πουλού. Αυτή είναι η πρόταση. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Η κυρία Καβγιάρο. Να βοηθεί αρχικά ο Παρακαλώ. Η κυρία Καβγιάρο δεν είχε παραλάβει πριν τη μαντική παραλαβή μέρο αυτή τη κομίθια. Αν θυμάμαι καλά, ήταν την αναλύωση τη κυρία Κοντά. Την αναπλήρωνε η κυρία Τούντα, ενώ τώρα έχει πάρει η ίδια η κυρία Τούντα και δεν υπάρχει κανένας. Όχι. Δηλαδή πόσο ορίστε. Λάθος. Κλείστε το μικρόφωνο σου. Εδώ είναι, δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή της, επειδή είναι προϊσταμένη στην οικονομική... Και λέει, ρωτάει ο κύριος Καπάκης, δεν έχει ήδη παραλάβει κάποια. Όχι, το παρέλαβε η κυρία Τούντα. Αυτά που κυκλοφορούν τώρα τα έχει παραλάβει η κυρία Τούντα, αφού και η κυρία Τούντα νομίζω αλλάζει. Τώρα αλλάζει. Μέχρι τώρα τα έχει παραλάβει. Για άλλο να πούμε. Και τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο που ρωτήσουν. Η φίλη δεν μπορούσε λόγω κολλήματος. Εννοείται δηλαδή ότι αυτά που κυκλοφορούν τώρα και τα φώτα που μπήκανε, τα παραλαμβάνουμε τώρα, αφού τα χρησιμοποιήσαμε και αφού τα τοποθετήσαμε. Είναι σωστή αυτή η διαδικασία. Τα αυτοκινητάκια, στην ουσία, αν δεν βγάλουν πινακίδες, δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Αυτό ξαναπέστω, να μην πηγαίνει και στα βραχνού ο κ. Παντζόπουλος που το έχει γεωταχή, ο άλλος στην αγορά να κάνει μεταφορά τρίτων στις τράπεζες, όχι γιατί σας ενοχλεί όταν τα λέμε. Και όμως εμείς δεν τα έχουμε παραλάβει ακόμα, τοποθετήσαμε τα φώτα, έχουμε τα μηχανάκια πάνε πάνω κάτω σαν μπαλαβά, αν συμβεί κάτι θα τρέχουμε, ο άλλος το έχει ή στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Βραχνού ανεβοκατεβαίνει και ερχόμαστε σήμερα να ορίσουμε την Επιτροπή. Εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παλαβό. Εγώ να σας πω προσωπικά, δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν είμαι στην Ανθρώπινη. Δεν ξέρω ποιος το κυκλοφορεί. Απλά φροντίζω με όλες μου τις δυνάμεις να βγουν πινακίδες. Και πιστεύω ότι έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο να μπορέσω να ξέρω. Κακώς λοιπόν δεν χρησιμοποιούν. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί και ένα θέμα. Ναι. Είναι και ένα θέμα δηλαδή και σε συνέχεια αυτό, ότι κυκλοφορούν οχήματα χωρίς πινακίδες από την αρχή, από τον πυλώνα δηλαδή, τη βασική αρχή δηλαδή του τόπου, η οποία δεν δίνει και καλό παράδειγμα δηλαδή. Πρώτον, αυτή η πρώτη μου ερώτηση δηλαδή, το να κυκλοφορούν δεν ξέρω αν είναι ασφαλισμένα, πώς μπορεί να είναι ασφαλισμένα αυτά τα οχήματα χωρίς πινακίδες. Αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρώτον αυτό. Νομίζω ότι έγινε απαραίτητες διευκρινήσεις. Δηλαδή να πούμε στην κυρία Τσομπίρου. Δεν μιλάει κανείς για την κυρία Τσατσομίρου. Μην το πάρει και πάνω της. Εγώ λέω το ένα αυτό. Και το δεύτερο, αν θέλετε να μας πείτε, γιατί καθυστερήσει η διαδικασία της παραλαβής. Δυστυχώς κάποιοι υπάλληλοι και η πολιτεία έχουν δημιουργήσει γραμμούς, έχουν βάλει γραμμούς. Υπάλληλοι από αυτή μέσα. Όχι, εκτός. Και προσπαθούμε, γνωρίζετε τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Εγώ δεν την ήξερα, την έμαθα. Δυστυχώς δημιουργούν μονίμως πρόβλημα. Κάποιοι άνθρωποι που είναι φθινόφοβοι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω και απόλυτα. Και κύριε, ίσως έχουμε από άλλους. Δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να βγάλουμε. Πότε έγινε το ένα χαρτί, πότε έγινε το άλλο χαρτί. Και η τρίτη μου ερώτηση είναι όσον αφορά την κυρία Καβγιάρο. Όταν ορίστηκε
Όταν ορίστηκε στην Επιτροπή, δεν ήταν Διευθύντρια Οικονομικών. Δεν το ξέρω αυτό. Πώς το... Γιατί ορίστηκε τότε, δεν το γνώριζε. Η Διευθύντρια δεν το γνώριζε. Αυτή που την όρισε. Αυτή που την όρισε. Την πρώτη. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή είπες Αθηνά, επειδή είπες ότι κάνετε προσπάθειες να βγάλετε πινακίδες, κυκλοφορεί κάποια φήμη ότι αυτά είναι κινέζικης κατασκευής και είναι μοτοσακό, ενώ αν ήταν ευρωπαϊκής θα βγάζαν πινακίδες. Κατά πόσο έχει βάση αυτό? Θεωρώ αδιανόητο να συμβαίνει αυτό και να μην το γνωρίζει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Και ειδικά για αυτοκίνητα τα οποία είναι ασφάλιστα να πηγαίνει ο κόσμος να μεταφέρεται με ασφάλιστα αυτοκίνητα. Του Δήμου αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Μία ώρα τη νύχτα έχω δει αυτοκίνητο του Δήμου να κυκλοφορεί. Πού πάει αυτό το αυτοκίνητο του Δήμου? Όσα έχουν την ακίνηση είναι ασφαλισμένα. Ασφαλισμένα μπορεί να είναι, αλλά δεν έχει νομίζω 12 και 11 πινακίδες αυτοκίνητο του Δήμου, έστω και με πινακίδες και ασφαλισμένα, να κυκλοφορεί με κάποιο δημοτικό σύμβουλο ή με κάποιον σύμβουλο ενός χωριού και να μεταφέρεται γύρω-γύρω. Κατά τη γνώμη μου, κακώς κυκλοφορούν. Κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες ανάγκες, δηλαδή 24 ώρες, δηλαδή δεν τελειώνει η ελευθερία. Εμένα προσωπικά αποκλείεται. Να επανέλθουμε στο θέμα μας. Η αντικατάσταση δύο μελών, της κυρίας Καβιάδου λόγω κολλήματος από την κυρία Βαρμά Πλουπία και της κυρίας Τούλα λόγω της αδείας που έχει από την κυρία Κουλούρη. Υπάρχει εδώ κάποια αντίθετη πρόταση. Η κυρία Φιλικία δεν είναι προϊσταμένη της οικονομικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να γίνει με κλήρωση, αρκεί να γίνει και σωστά και η κλήρωση, διότι ουσιαστικά... διευκολύνει πάρα πολύ περισσότερο τη διαφάνεια. Δεν είναι κατά λεπτά πρόβλημα, γιατί δεν είναι προσταμένη εσόδο και όχι της οικονομικής. Οπότε δεν υπάρχει κανένα. Πολλά θα πούμε αυτό, θα πούμε στην πράξη. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Ομόφωνα λοιπόν εκκλίνεται η αντικατάσταση. Θέμα τρίτο. Επικαιροποίηση της 183/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα υποβολή πρότασης από τον Δήμο Άνδρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1A/51 του πρώτου άξονα προτεραιότητας του ΕΠΟΥΕΓΕΡ ενίσχυση της αναγνωριστικότητας της καινοτομίας και του ειδικού στόχου 2C1, όχι 2C1, 2C1, με τίτλο ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του ειδικού της καταγγείλου της Διοθήκης. Μας έχει περαστεί η σύγκληση. Αφορά λοιπόν το δεύτερο σκέλος της απόφασης και την απαρνητή της παραγράφου που αναφέρεται στο παράδειγμα 2, όπου δεν υπήρχε λόγος αναφοράς, καθώς αναφέρεται σε αδειοδοτήσεις που δεν απαιτούνται πλέον. Άλλωστε, ο διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι στο στάδιο της κατοχυρωτικής κατακύρωσης. Αυτή είναι η εισήγηση από τη διεύθυνση των υπηρεσιών. Υπάρχει κάτι εδώ? Έχω μια πολύ ωραία. Παρακαλώ, κύριε Σπίτι. Εδώ στην εισήγηση που έχουμε πάρει έχουμε μόνο το παράθυμα 1 μέσα. Μπορείτε να διαβάσετε από το παράθυμα 2 το κομμάτι που αποκαλύπτεται, γιατί δεν υπάρχει στην εισήγηση που έχουμε. Η απόφαση 183.
λέει ότι πήρα μια απόφαση που ουσιαστικά υπέβαινε τη συνέχιση τη διαδικασία κτλ. Εκεί προβλεπόταν μαζί και το παράρτημα 2. Ναι, ότι πήρα ένα απόσπαστο κομμάτι τη απόφαση. Το οποίο αυτό το παράρτημα, αυτό λέει και η Μαρία, φανταζόμαστε. Δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα και δεν ξέρουμε τι είναι. Εμείς δεν μπορούμε να θυμόμαστε τώρα τι είναι αυτό το παράρτημα 2, το οποίο αυτό απαλλήλουμε. Το παράρτημα 2 δεν είναι στην απόφαση 183. Δεν είναι. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι ουσιαστικά να διαγράψουμε την παράγραφο η οποία παραπέμπει στο παράρτημα 2 και σε αποδοτήσεις, οι οποίες δεν απαιτούνται πλέον. Το τέλος του άρθρου 2, την τελευταία παράγραφο του άρθρου 2, που παραπέμπει σε ένα παράγραφο, το οποίο δεν απαιτείται. Προφανώς γι' αυτό δεν περιμένει την αποδοτήση. Όχι, όχι, πολύ καλά κάνατε. Καλό θα είναι να ξέρουμε τι διαγράφει. Πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε τι διαγράφει. Πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Δεν το λέω ειρωνικά. Πολύ καλά κάνατε και το θέσατε. Διαγράφουμε κι εμείς τι αποφασίζουμε. Δεν διαγράφουμε ένα παράδειγμα. Διαγράφετε μία παράγραφο που παραφέρετε το παράδειγμα. Κανονικά θα πρέπει να το θέσεις αλλιώς, να ξέρετε κι εσείς τι εισηγήσετε. Άρα η εισήγηση, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αλλάξει και να πει ότι διαγράφεται πολύ συγκεκριμένο πράγμα, να ξέρουμε τι εισηγήσετε. Αυτό είπα ότι διαγράφεται. Άρα θέλει μια επαναδιατύπωση. Αυτό κάνω. Το έκανα ήδη. Διαγράφεται. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 που αναφέρεται, που παραπέμπει στο παράγραφο 2, λόγω του ότι πλέον αυτές οι ερωτήσεις δεν μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι μας αφήνει. Και ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Πολύ λόγο για το τίποτα. Κύριε Μάγκο, κύριε Μάγκο, για εδώ κάνουμε κάτι πολύ σοβαρό. Είπα, το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ λόγο. Έχεις καταλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σοβαρό και ότι δεν ερχόμαστε εδώ για να περάσει η ώρα μας και να λέμε χιλιάδες. Άμα το καταλάβεις, κερδίζουμε. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα. Γίνεται λοιπόν ομόφωνα το θέμα 3. Θέμα 4. Έκριση σύναψη οργανωτική σύμβαση μεταξύ ΠΜΙΑ και Δήμου Άνδρου για το έργο ηλεκτροφωτισμό δρόμου και άγριου χώρου ιερεάς μονής Παναχράντου. Εδώ λέει σε κάποιο σημείο της εισήγησης ότι λέει δεν η απόφαση του, είχε προηγηθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 30-12 του 16 για το ίδιο έργο και δεν πραγματοποιήθηκε εντός της χρονικής διάρκειας που οριζόταν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέρετε κάτι, σπίτι, γιατί δεν έγινε. Ποιος ο Δήμος, η Περιφέρεια, τι φταίει. Λέει, το λέει, λέει κάτω-κάτω, η από 30-12-16 προγραμματική σύμβαση για το ίδιο έργο δεν πραγματοποιήθηκε εντός της χρονικής διάρκειας που οριζόταν ο Δήμος με, με νέο αίτημα. Άρα ελπίζουμε ότι τώρα δεν θα είμαστε εκπρόθεσμοι. Παρακαλώ. Ένα χρόνο είναι το περιθώριο. Ένα χρόνο άρα λοιπόν, έχουμε και από άλλο. Αυτό το οποίο καλούμε να ψηφίσουμε είναι η έγκριση είναι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ποινιά για το φωτισμό και να ορίσουμε σύμφωνα με, με το έγγραφο που μας έχει έρθει από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, ο κ. Εγκαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7, θα πρέπει να αποστείλετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιορισμού 2 εκπροσώπων του Δήμου Άνδρου στην Επιτροπή Παρακολούθηση. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι στην Επιτροπή Παρακολούθηση να αποδοτηθούν ο κ. Σκόρδος Ιάκωβος και ο κ. Διαμαντής Θεοδράκης ως πρόεδρος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Καλό ρίζι. Άρα λοιπόν. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 5. Έκριση δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Δύο ερωτήματα. Μιλάμε για βασιλόπιτες, το ένα σχέδιο, υποβολή αιτήματος για την ενέργεια προμήθειας βασιλόπιτες. 200 ευρώ. Πού θα γίνουν βασιλόπιτες. Παρακαλώ, εμένα ρωτάτε. Εσύ τα εισηγήσατε. Όχι, εσύ μου το δούμε τώρα. Εγώ ρωτάω, θα πει το πληρωμένο. Γίνεται το πρωταγενές αίτημα, εγκρίνεται και μετά γίνονται προσφορές. Πόσες βασιλόπιτες είναι και για πού. Δεν είναι, εντάξει και εγώ τώρα αυτό που διαβάζω. Με 30 ευρώ βασιλόπιτα θα τα είσουμε όλο τον κόσμο, αυτό ρωτάμε. Πού.
ξέρω, εσείς θα μας πείτε. 15 ευρώ το κιλό έχει. Στη Βασιλόπιτα. 30 ευρώ. Σε 2 κιλά τι 20 κομμάτια. 200 ευρώ. Για όλο το νησί. Για όλο το νησί για διαμερίσματα. Για τα 3-4 μεγάλα διαμερίσματα της Άντου. Συγγνώμη, είναι πολλά τα 200 ευρώ της Βασιλόπιτας. Επιτρέψτε μας να έχουμε απολύτως. Πού θα γίνουν, λέτε. Παρακαλώ, πού θα γίνουν οι Βασιλόπιτες. Προφανώς λέω το εσύ. Σε ποιες διαμερίσματα θα κουκούν οι Βασιλόπιτες. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Αυτό δεν είναι, έτσι. Αυτό είναι η χώρα. Δεύτερο ερώτημα. Κύριε Δημαρχέ, αυτό νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική απόφαση που θα κουκούν. Το θέμα είναι ότι εκείνος είναι πίσω. Εγώ είπα εκείνο που θα κουκούν οι Βασιλόπιτες. Τώρα αν θα κουκούν οι πέντε Βασιλόπιτες, αν θα κουκούν στο Μεζατούρι, είσαι τραπεζία, θα σας γελάσω. Δεύτερο ερώτημα, έχουμε προμήθειες αγαθών. Καφέ, κοκακόλες, τάρτα, υλικοταφές, αυτά για πού προϊόντες. Για το τσάρι. Το μήμο σου. Εδώ. Είσαι σίγουρος. Πρόσεξε, τα γράφουμε αυτά και μετά θα παραπονιέστε. Μίλησα. Είπες ναι. Για το Δήμο είναι, προφανώς είναι. Τι θα είναι η μέρα της πίτας. Τώρα δεν ξέρω για ποια ημέρα. Για μας φαίνεται εσύ τώρα, αυτό δεν το λέτε. Με φταίξε παρακαλώ. Τώρα είναι ξέρετε να δείτε αν η μέρα της πίτας 7 Ιανουαρίου θα έχει κοκακόλα, αρέμβο, ίνο και σουκοτάκια. Άρα εγώ θα συμβαίνω. Λίγο ησυχία, πάντα. Άλλο ένα και τελειώνω. Είναι το 500 ευρώ για την ανάθεση ηχητικής εγκατάστασης. Άρρωστο που. Όχι άρρωστο που. Δεν λέει. Δεν λέει. Πάρα τα είδα. Αυτό δεν λέει. Είναι το τελευταίο. Μα αφού ξέρετε πολύ καλά που θα δει στην εφαγή στην αγορά, θα πούνε τα τραγούδια που κάνουν κάθε χρόνο. Όταν λέμε 400 ευρώ, 400 ευρώ είναι στην κατάσταση. Με ενδιαφέρει και καλό παιδί άνθρωπο. Οι προηγούμενοι. Για την αρχή επιτρέψτε. Είστε πολύ. Ένα λεπτό. Είστε πολύ. Ξέρετε ότι είναι μια προηγούμενη προμήθεια για εσά. Όχι, μα δεν θυμίζω. Λέω ότι είστε πολύ έντονο. Και ξέρετε ότι 500 ευρώ. Για την αρχή κατάσταση δεν προέρχεται. Γνωρίζω. Αλλά κάπου πρέπει να αναφέρετε το που θα γίνει. Η προηγούμενη προμήθεια είναι για το κόστη 700 ευρώ. Προμήθεια είναι η ηχητική κατάσταση στο κόρδι. Εδώ μετά λέει 500 ευρώ ηχητική εγκατάσταση, αλλά δεν λένε πού. Λοιπόν, υπάρχει όμως, και νομίζω ότι θα σας έχει μοιραστεί αυτό για τα 500 που ρωτάτε, επειδή το βλέπω και εγώ μαζί σας. Υπάρχει η προσφορά από τον κύριο Μπουλγαρή. Και είναι ηχητική εγκατάσταση για την. Δεν την έχουμε για τη χώρα, για το πεζόδρομο τη χώρα τη Άντου. Από 3 το 10-17 έως 6 το 18. Δεν την έχουμε την προσφορά. Πρέπει να είναι 203 ευρώ, με 25 ευρώ. Δεν σε έχω δώσει προσφορές εγώ. Εσύ που είσαι από την περιοχή μας, γνωρίζεις ότι έχεις ζητήσει κάποια χρήματα για να κάνουμε κάποια συμπληρώσεις. Αν πεις ότι εγώ έχω ζητήσει εκεί να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και θέλουν να με καλύψουν ηχητικά κλπ. Το ηχητικό. Επαναλαμβάνω ότι η ηχητική εγκατάσταση αφορά. Για άλλο λόγο. Η ηχητική εγκατάσταση, κυρία Δημήτρη Αμπρή, η ηχητική εγκατάσταση αφορά. Έχω προσφορά από τον κύριο Φούλιο, αφορά την αγορά τη Άνδρου, την πεζόδρομο τη Άνδρου. Η ηχητική εγκατάσταση από 3-12 έω 6-18. Αφορά λοιπόν την αγορά. 400 ευρώ δεν είναι το σπαϊκό ποσό. Σύντο φοιτεία, πάει 500 ευρώ. Οι ερωτήσεις γίνανε γιατί δεν έχουμε τις προσφορές πρώτων. Έχουμε και άλλη ερώτηση τώρα. Παρακαλώ. Τα πυροτεχνήματα που λέει 660 ευρώ είναι φετινό έτοιμο ή περσινό. Και γιατί πέρσι δεν πληρώθηκε και ήρθε φέτος. Περσινό είναι, γιατί το ψάξα. Και γιατί δεν πληρώθηκε πέρσι και ήρθε φέτος. Είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη όσο και να σας φαίνεται περίεργο, επειδή και εμείς καταλιδωρηθήκαμε στο παρελθόν, τα 200 ευρώ θα έπρεπε να πείτε που θα κόψετε βασιλόπιτες ή να υπάρχει μέσα η σύγχυση. Μετά, και συγγνώμη, τα 537 ευρώ που είναι στον Άγιο Νικόλαο το δείπνο, τι είναι αυτό το φαγητό, για 20 άτομα. Έτσι για τον Άγιο Νικόλαο, για την τοπική εορτή, είναι γέφυρα. Δεν σα έχουν μοιραστεί για το πρώτο, δεν σα έχουν μοιραστεί. Όχι, όχι, μόνο οι παΐ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Μαρία. Μόνο οι παΐ. Η ερώτησή μου είναι η εξής.
Δεν μπορεί να είναι πια. Η κυρία Νίκη μας έδωσε σήμερα μία πρόσκληση για τις εκδηλώσεις που θα κάνει. Και καλά έκανε, γιατί συμμετέχει ο Δήμος και πρέπει όλοι οι σύμβουλοι να καλούνται, κατά τη γνώμη μου. Εδώ που συμμετάσχουμε, ούτε μία πρόσκληση δεν έχουμε από την περιοχή Κορδίου για τις εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής 1,5 χιλιάρι το δίνουμε εκεί. Η επόμενη ερώτησή μου είναι ότι που έχει σχέση με τα έξοδα του Δήμου και θα σας πω γιατί το ρωτάω, ότι κάπου διάβασα εδώ ότι θα έρθει η Φιλαρμονική Δήμου Ραφίνας και Επικερμίου για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις. Και από ό,τι φαντάζομαι θα την καλύψει ο Δήμος. Τα έξοδα. Γιατί τα ρωτάω όλα αυτά, κύριε Μπάλα. Να πάμε στα σημερινά. Ναι, και τα σημερινά και αυτό αυριανό είναι. Γιατί τα ρωτάω. Όταν εμείς χρωστάμε σαν Δήμος, όταν εμείς χρωστάμε σαν Δήμος σε ένα σωρό επαγγελματίες. Πριν δύο συμβούλια, όταν είπε ότι έχει πατώσει ο προϋπολογισμός, ο κύριος Δήμαρχος και έχει γραφτεί, είπε ναι, δεν έχουμε λεφτά. Όταν δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε μία φιδό στο τι θα δίνουμε σε εκδηλώσεις. Μήπως θα έπρεπε να δούμε, να ξοφλήσουμε αυτά που χρωστάμε τα περσινά και τα προπέρσινα και μετά να κάνουμε τις εκδηλώσεις τόσο λαμπρές και να ξοδεύουμε τόσα χρήματα. Γι' αυτό το συνέβησα και με τον Γαύριο, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήξερα τι ακριβώς έχει δοθεί. Γι' αυτό θα αφήνετε να τελειώνει και μετά θα κρατάει. Να πω λοιπόν για να συλληφθούν οι απορίες, γιατί υπάρχουν προσφορές σε όλα τα θέματα. Όσον αφορά λοιπόν τις δαπάνες σχετικής εγκατάστασης για των εαρτικών εκδηλώσεων τα 500 ευρώ, υπάρχει προσφορά στη σειρά του κυρίου Βούλγαρη και αφορά για το πεζόδρομο της Άνδρου από 3/10 έως 6/9/18. Όσον αφορά. Όσον αφορά την ειδική κάλυψη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, αφορά λοιπόν προσφορά του κυρίου Τριανταφυλόπουλου Γιώργου για ηχητική κάλυψη στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Νικολάου του Δήμου Άδου, που ανέρχεται στα 700 ευρώ σύν το ΦΠΑ, αυτή η πρόταση που γίνεται εδώ. Όσον αφορά το γεύμα στην τοπική κοινότητα Κορθίου για την εορτή του Αγίου Νικολάου, τα 537 ευρώ, είναι προσφορά της κυρίας Ζαχαριουδάκη Ελένη σε εστιατόριο καφετέρια στον όρο του Κορθίου. Προφανώς είναι το ηλθοδομή. Ναι. Και όσον αφορά την προμήθεια, των αναλώσιμων κοκακόλες και τα λοιπά, πώς βγήκε το ποσό, είναι προσφορά του κυρίου Πέτρα Εφράτου Μπεσία όλων των Έψιλων για το Δήμο Άδων, που είναι, αφορά την κοκακόλες, φάντες, ζάχαρη, καφέ, Γιάκοψ, νερά, εμπαφορέ, φτάνουν στα 132 ευρώ. Και όσον αφορά τις βασιλόπιτες, την προμήθεια των βασιλόπιτων, δεν ξέρω ακριβώς σε γελάσω, που τονίζεται, είναι η προμήθεια είναι από τον κύριο Λυγίζου. Ο τρελοπρότη είναι από τον κύριο Λάσκαρη, γιατί πήγα τα... Είναι η προμήθεια από τον κύριο Λυγίζου, από τον τρελοπρότη του κύριου Λυγίζου. Και όσον αφορά τέλος τα πυροτεχνήματα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι προσφορά της κυρίας Τσέμι Μαρίας. Αλλά είναι περσινό χρέος. Εγώ βλέπω φετινή. Δεν είναι φετινό, θες τώρα να βάλουμε και στοίχημα. Περσινό είναι. Τώρα στοίχηματα δεν βάζω, θα σου πω. Για να σου πει. Όσον αφορά τώρα και το. Είπατε κάτι για το Δήμο Ραφίνας, θέλω να απαντήσει η κυρία μου. Το είπα στα πλαίσια ότι όταν λέει ο Δήμαρχος δεν έχουμε λεφτά, θα πρέπει να υπάρχει φυσική. Εγώ για να πείσω, σε ό,τι σας φέρνουμε σήμερα για συζήτηση στο πέμπτο θέμα, υπάρχει η ανάλογη, η αντίστοιχη προσφορά. Επειδή παρακολουθούν σύμφωνοι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, συμφωνούμε σε αυτές τις εκδηλώσεις να γίνονται, αρκεί να έχουμε μια σωστή ενημέρωση, γιατί στο παρελθόν εμείς καταγγελθήκαμε, όχι απλά κατακριθήκαμε, καταγγελθήκαμε για δεξιώσεις και υπερπολιτική εξωτερικία. Ναι. Και σήμερα τον κύριο Βουλινό στο Ισαγγελέα. Κάποιοι ανώνυμοι πολίτες. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιφυλακτικά να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις. Πολύ καλά κάνετε τον κύριο. Δεν ήταν τόσα μεγάλα για να λέμε ότι θα βγούμε τα χρήματα. Γι' αυτό σα είπα και εγώ. Είμαστε σύμφωνοι στις εκδηλώσεις. Εγώ άρχισα κάτι να διακρίνω ότι δεν σα ενημερωθεί και 20 φορέ. Αυτό. Από λάθος το δικό μου, αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ δεν σας τη μοιράσω.
Παρακολουθήσαμε. Εγώ είπατε του Δήμου Ραφινάς, καλέστηκε από τον Δήμο συγκεκριμένα από εμένα, ναι. Δεν θα επιβαρυνθεί ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Είναι όλα προσφορά τους επιχειρηματίες και η διανυκτέλευσή τους και η μετακίνηση στις αυτοδουλικές εταιρείες. Το μόνο που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος είναι το πουρμανάκι που θα τους μεταφέρει από το λιμάνι στο Τσοφιάκι. Τουλάχιστον να το γράφω ότι είναι χορηγία για να πούμε και μπράβο στους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Και να μην κάνουμε και τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την δείχνη. Ότι τιμάτε τους σύμβουλους, ενώ κάποιοι άλλοι δεν τους τιμούν. Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Λοιπόν, για το τραπέζι που θα γίνει αύριο στο Κόρθι, τα χρήματα αυτά που έχουν βγει, γνωρίζετε όλοι ότι θα έρθει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος είναι ένας θεσμός. Δεν σας έχω διακόψει ποτέ όταν μιλάτε. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, είναι κάποιοι άνθρωποι, που είναι πολύ λίγοι, που έχουν καλεστεί στο αυριανό τραπέζι. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να καλέσουμε όλους τους συμβούλους, κυρία Μαρία. Στο τραπέζι είπαμε σε εκδηλώσεις. Τελετάρχης είναι ο πατέρας Αντώνιος. Δεν καλάει ο Δήμος κανέναν. Ο πατέρας Αντώνιος καλάει αυτούς που θέλει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όταν όμως συμμετάσχει ο Δήμος, πρέπει να υπολογίζει. Δεν φταίει ο Δήμος όμως. Ο Δήμος δεν έκανε το κάλεσμα γι' αυτό. Καταλαβαίνετε. Δεν κατάλαβες τι είπα. Όταν ο Δήμος συμμετάσχει οικονομικά, αυτοί που κάνουν τις εκδηλώσεις. Μόνο για το τραπέζι, κυρία Μαρία. Όχι, αυτοί που κάνουν τις εκδηλώσεις πρέπει να τιμούν και τους σύμβουλους για να παρίστανται. Δεν μίλησα ποτέ για τραπέζι. Το τελευταίο που θα μας πει να φάω τον καμένο. Μην τα συζητάς. Παρακαλώ. Να μου συγχύσει τον κύριο Καπάκη που του μιλάτε έτσι για τον υπουργό του. Ο κύριος Καπάκης του σεβασμού και της εκτίμησης. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εγκρίνετε το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ με την παρατήρηση ότι στην κατάσταση που είναι ο Δήμος με την οικονομική καταστροφή που έχει αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι προσεκτικότερο στα έξω. Δηλαδή τώρα τη θεωρούμε αρνητική ή θετική έκδοση. Όχι, θετική. Με παρατήρηση. Εγκρίνετε ομόφωνα. Το θέμα είναι. Ο ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Άνου, δεύτερη φάση. Αυτός που γελάει καμπή. Για να μας δεν γελάσετε τώρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να ορίσουμε ένα μέλος. Η πρόταση είναι για τον κύριο Βιδάλη, προσθετικά στην απόφαση που ήδη έχουμε λάβει. Το τελευταίο συμπαρισμό συμβούλιο, υπαρισμό. Ναι, υπαρκούν 232 και 237. Άρα λοιπόν προσθέτουμε, η πρόταση είναι προσθέτουμε στο 232 τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον κύριο Νικόλαο Βιδάλη. Συμφωνεί το σώμα. Ναι. Συμφωνεί ομόφωνα. Αφού το θέλετε εσείς, εμάς. Λύεται η σχεδίαση.